Η οικονομική ασφάλεια είναι πρωταρχικός στόχος, τόσο για τα άτομα που ζουν μόνα τους, όσο και για τις οικογένειες. Γι' αυτό σήμερα θα σου μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που όλοι μας θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Από τη διαχείριση των καθημερινών δαπανών μέχρι την προετοιμασία για απρόβλεπτες περιστάσεις, η πορεία προς την οικονομική σταθερότητα και την οικονομική ελευθερία μπορεί να είναι ταυτόχρονα προκλητική, αλλά και μια ευχάριστη διαδικασία. Ενώ υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, μία προσέγγιση ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητά της. Και αυτή είναι η μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Ως ακρογωνιαίος λίθος των προσωπικών οικονομικών, η μακροπρόθεσμη αποταμίευση συνεπάγεται την τέχνη της αφαίρεσης εξόδων για μία εκτεταμένη περίοδο με σκοπό την οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς μέλλοντος. Είτε είσαι έμπειρος επενδυτής, είτε μόλις τώρα ξεκινάς το οικονομικό σου ταξίδι, η κατανόηση της σημασίας της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Η μακροπρόθεσμη αποταμίευση είναι ζωτική σημασία για όποιον αναζητά οικονομική ασφάλεια και ανεξαρτησία. Είναι σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να προετοιμαστούν για τις αβεβαιότητες που θα έρθουν στη ζωή τους, όπως είναι τα απροσδόκητα ιατρικά έξοδα ή μια οικονομική ύφεση. Λειτουργεί δηλαδή ως ένα δίκτυο ασφαλείας, παρέχοντας μια αίσθηση γαλήνης και σταθερότητας σε δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη σημαντικών στόχων ζωής, όπως είναι η αγορά ενός σπιτιού, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ή μια άνετη συνταξιοδότηση. Ειδικά το τελευταίο είναι για μένα ο σημαντικότερος λόγος που επιλέγω να αποταμιεύω μακροπρόθεσμα. Γνωρίζοντας πως τα ασφαλιστικά συστήματα της Δύσης και ιδιαίτερα της χώρας μας δεν είναι βιώσιμα, δεν περιμένω από την κλασική σύνταξη για να με εξασφαλίσει. Αν υπάρχει και αυτή δηλαδή. Επομένως, η λύση είναι να μπορέσω να εξασφαλίσω μόνος μου το μελλοντικό μου εαυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως και τους υπόλοιπους λόγους για τους οποίους επιλέγω προσωπικά τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση, διαθέτοντας συνεχώς κεφάλαια στην άκρη για μια εκτεταμένη περίοδο, μπορώ να εκμεταλλευτώ τη δύναμη του σύνθετου τόκου ή αλλιώς του ανατοκισμού που επιτρέπει στα χρήματά μου να αυξάνονται εκθετικά και να πολλαπλασιάζονται με την πρόοδο του χρόνου. Αυτό το δυναμικό ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, καθώς βοηθά στην καταπολέμηση των διαβρωτικών επιπτώσεων του πληθωρισμού, διασφαλίζοντας έτσι ότι η αγοραστική δύναμη της αποταμίευσής μου παραμένει ανέπαφη. Η υιοθέτηση λοιπόν της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης όχι μόνο ενσταλλάζει την οικονομική πειθαρχία, αλλά ενισχύει επίσης μια προορατική νοοτροπία για τη διασφάλιση του μέλλοντός μας, καθιστώντας την ως θεμελιώδη πυλώνα υγιούς οικονομικού προγραμματισμού. Πάμε όμως τώρα να δούμε. Πώς μπορούν οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις να γίνουν στην πράξη? Φυσικά, χρειάζεται και κάποιες θυσίες, που όμως μπροστά στα ωφέλη που έχουμε φαντάζουν ασήμαντες. Η δημιουργία μακροπρόθεσμης αποταμίευσης απαιτεί έναν συνδυασμό πειθαρχίας, προγραμματισμού και έξυπνων οικονομικών επιλογών. Αρχικά, είναι σημαντικό να θέσεις σαφείς οικονομικούς στόχους, περιγράφοντας τι θέλεις να πετύχεις με τις αποταμιεύσεις σου σε μακροπρόθεσμη βάση. Έπειτα, δημιουργείς έναν προϋπολογισμό που σου επιτρέπει να εξοικονομείς ένα μέρος του εισοδήματός σου τακτικά. Η αυτοματοποίηση των αποταμιεύσεών σου μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος για να παραμείνεις συνεπής. Γι' αυτό πρέπει να εξετάσεις το ενδεχόμενο να βάλεις τα χρήματά σου σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό και να εξερευνήσεις τις επενδυτικές επιλογές, οι οποίες πάντα βέβαια θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την ανοχή κινδύνου και το χρονικό ορίζοντα που θέτεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Όλα αυτά είναι βήματα που πρέπει να τα κάνεις. Και αυτά θα σε βοηθήσουν να απαντήσεις και το πολυπόθετο ερώτημα. Πόσα χρήματα θα πρέπει να έχεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό σου? Ένα από τα πιο βασικά που ισχύει στη διαχείριση των οικονομικών είναι να μπορείς να καθορίσεις το πόσα χρήματα θα πρέπει να έχεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό σου, όπως και σε κάθε άλλο λογαριασμό, καθώς αυτό είναι το πρώτο βήμα του οικονομικού σου ταξιδιού. Κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι ασφαλής άμα δεν γνωρίζει τον τελικό του προορισμό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν αποταμιευτικό λογαριασμό για να επωφελείσαι από τις υπηρεσίες και την προσβασιμότητα των κεφαλαίων σου. Πέρα από το να κρατάς ασφαλή τα χρήματά σου, σε βοηθάει επιπλέον να κερδίζεις και κάποιο επιτόκιο για τις αποταμιεύσεις σου. Παρ' όλα αυτά, συστήνω γενικά να μην έχεις όλο το ποσό των αποταμιεύσεών σου στον αποταμιευτικό λογαριασμό, αλλά ένα μέρος από αυτά να τα επενδύεις ώστε να μεγιστοποιήσεις το εισόδημά σου. Γενικότερα, θα πρέπει να κάνεις το λεγόμενο allocation, το να βρεις δηλαδή τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις και τα έξοδά σου. Και αυτό
είναι σημαντικό για να μπορείς να εξασφαλίσεις οικονομικά το μέλλον σου και να υπάρχει μια σταθερότητα και ένας προγραμματισμός. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσεις εσύ, καθώς αυτή ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες ζωής του καθενός, τους στόχους που έχει για τον εαυτό του και την οικογένειά του και τις γενικές οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Καθώς υπάρχουν και κάποιοι συλλογισμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν την απόφασή σου με βάση το τι ισχύει τώρα στην οικονομία. Το να κρατάς τα χρήματά σου λοιπόν σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να εξασφαλίσεις την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι. Χτίζοντας ένα ταμείο αναγκών, ένας από τους βασικούς σκοπούς ενός αποταμιευτικού λογαριασμού πρέπει να γνωρίζεις πως είναι να καθιερώσει ένα ταμείο αναγκών. Οι οικονομολόγοι συστήνουν να έχεις στην άκρη λειτουργικά έξοδα 3 έως 6 μηνών σε έναν λογαριασμό στον οποίο θα έχεις εύκολη πρόσβαση. Αυτό το δίχτυ ασφαλείας σου δίνει ένα μαξιλαράκι σε περίπτωση απρόσμενων εξόδων όπως είναι ιατρικά κόστη, η απώλεια της εργασίας ή γενικότερα μεγάλες επισκευές που πρέπει να κάνεις. Σκέψου τα μηνιαία σου έξοδα και τη ροή μετρητών όταν αποφασίσεις πόσα θα κρατήσεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό. Υπολόγισε ένα ποσό το οποίο μπορεί να καλύψει όλα τα απαραίτητα κόστη, όπως είναι το ενίκιο, κάποιο δάνειο, κάποιοι λογαριασμοί που πρέπει να πληρώνεις, φυσικά τα ψώνια που θα κάνεις για να ζήσεις, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές σου. Το να διατηρείς αυτό το ρυθμιστή θα διασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών σου, ακόμα και αν προκύψουν απρόσμενα έξοδα. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι να μπορείς με βάση τις αποταμιεύσεις σου να είσαι 6 μήνες μπροστά. Οπότε για 6 μήνες, αν χρειαστεί να μην δουλέψεις ή αν χρειαστείς επιπλέον χρήματα, να τα έχεις. Ενώ όπως καταλαβαίνουμε, ένας αποταμιευτικός λογαριασμός προσφέρει ασφάλεια και προσβασιμότητα στα χρήματά μας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και το κόστος που υπάρχει με το να κρατάμε υπερβολικά χρήματα εκεί. Το επιτόκιο που κερδίζεις σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου είναι συνήθως μικρότερο από αυτό των άλλων επενδυτικών επιλογών, όπως είναι για παράδειγμα λογαριασμοί όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και φυσικά η επένδυση σε μετοχές και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όμως υπάρχουν και αποταμιευτικοί λογαριασμοί που δίνουν ένα πολύ καλό επιτόκιο, όπως αυτή της Freedom 24, τους οποίους επιλέγω εγώ. Και τους επιλέγω ακριβώς γιατί είναι οι μόνοι που μου επιτρέπουν να νικήσω τον πληθωρισμό, εκτός βέβαια και από τις επενδύσεις μου. Πάμε να δούμε τώρα με απλά λόγια πώς συμβαίνει αυτό. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε και πριν, διαβρώνει την αγοραστική δυναμική των χρημάτων που έχουμε με την πάροδο του χρόνου. Το επιτόκιο που κερδίζεις σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό μπορεί να μην συμβαδίζει με τον πληθωρισμό. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της πραγματικής αξίας των αποταμιεύσεών σου. Όμως, με τις μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις στον αποταμιευτικό λογαριασμό, μπορείς να νικήσεις τον πληθωρισμό. Πώς όμως γίνεται αυτό? Όταν τοποθετείς τα χρήματά σου σε μια τράπεζα ή σε κάποιον άλλον οργανισμό, τότε ουσιαστικά είσαι εσύ ο δανειστής της τράπεζας ή του οργανισμού αυτού. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σε επιβραβεύει για το ρίσκο που λαμβάνεις, αλλά και την εμπιστοσύνη που δίνεις, δίνοντάς σου ένα επιτόκιο. Στην ουσία, όταν τοποθετείς τα χρήματά σου σε ένα ίδρυμα, τότε εκείνο τα παίρνει και τα επενδύει, με σκοπό να βγάλει περισσότερα χρήματα, καθώς αλλιώς δεν θα μπορούσε να σου προσφέρει το επιτόκιο. Οπότε, αντί να αποταμιεύεις κρατώντας τα χρήματά σου σε μετρητά ή να τα βάλεις σε έναν λογαριασμό ταμιευτήριου σε μια τράπεζα που έχει πολύ χαμηλά επιτόκια, συμφέρει περισσότερο να τα τοποθετήσεις κάπου αλλού, ώστε να μπορέσεις να επωφεληθείς από το επιτόκιο. Ποιο όμως είναι αυτό το όφελος και πώς σχετίζεται με τον πληθωρισμό? Ο πληθωρισμός αυτό που κάνει είναι να μειώνει την αγοραστική αξία των χρημάτων σου. Πλέον είναι δεδομένο. Δηλαδή, με τα ίδια χρήματα μπορείς να αγοράσεις λιγότερα πράγματα από ό,τι μπορούσες προηγουμένως. Αντιθέτως, το επιτόκιο, από τη στιγμή που εσύ είσαι ο δανειστής, είναι για σένα ένα κέρδος. Άρα, τα χρήματα δέχονται δύο αντίθετες δυνάμεις. Από τη μία έχουμε τον πληθωρισμό που τους μειώνει την αξία και από την άλλη έχουμε το επιτόκιο ή την απόδοση που τις την αυξάνει. Γι' αυτό και στα οικονομικά το επιτόκιο το χωρίζουμε στο ονομαστικό και στο πραγματικό επιτόκιο. Ονομαστικό επιτόκιο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεις, αυτό που αναγράφεται, για παράδειγμα 3%. Στο πραγματικό επιτόκιο όμως πρέπει να υπολογίζουμε και τον πληθωρισμό. Έτσι υπάρχει ένας τύπος που είναι ο επανομαζόμενος τύπος του πραγματικού επιτοκίου και ουσιαστικά είναι μια απλή αφαίρεση. Παίρνουμε πρώτα το ονομαστικό επιτόκιο και στη συνέχεια αφαιρούμε τον πληθωρισμό. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι το ονομαστικό επιτόκιο είναι 5% και ο πληθωρισμός είναι στο 3%. Σε αυτή την περίπτωση το πραγματικό μας επιτόκιο θα είναι 5-3, άρα 2%. Βλέπουμε ότι και πάλι τα χρήματά μας έχουν χάσει την αξία τους, αλλά πολύ λιγότερο από ό,τι αν τα είχαμε σε μετρητά ή σε έναν λογαριασμό με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο,
όπου τότε θα δεχόμασταν μόνο τις συνέπειες του πληθωρισμού και όχι αυτές του επιτοκίου. Επίσης, είμαστε έτσι κι αλλιώς κερδισμένοι, καθώς έτσι κερδίζουμε 2% αντί να χάνουμε 3%. Επομένως, βλέπουμε πως η μακροπρόθεσμη αποταμίευση, εκτός από τα ωφέλη που έχει έτσι κι αλλιώς, αν γίνει με τη χρήση κάποιου αποταμιευτικού λογαριασμού με ένα καλό επιτόκιο, τότε αποκτά ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Οπότε, τώρα που σου εξήγησα όλους τους λόγους που βάζω ένα μέρος από τα χρήματά μου σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, ήρθε η ώρα να σου πω ποιον επιλέγω και γιατί. Όπως μπορεί να φαντάζεσαι, και στο κομμάτι της αποταμίευσης, όπως και σε αυτό της επένδυσης, εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι και επιλέγω τη Freedom 24. Η Freedom 24 προσφέρει δύο εξαιρετικές επιλογές αποταμίευσης. Αυτές οι επιλογές προσφέρουν από τη μία ασφάλεια και μείωση κινδύνου και από την άλλη προσφέρουν καλές αποδόσεις. Άλλο ένα πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι μπορεί να τις αξιοποιήσει οποιοδήποτε, καθώς δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις επενδύσεων ή αφιέρωση χρόνου σε αυτό. Η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι το D-Account. Αυτός ο αποταμιευτικός λογαριασμός μου αρέσει πολύ γιατί δίνει επιτόκιο 5,31% για τα χρήματα που βάζω σε δολάρια και 3,89% για τα χρήματα που βάζω σε ευρώ ετησίως. Η απόδοση αυτή υπολογίζεται καθημερινά και είναι ένα επιτόκιο πολύ δυνατό που ουσιαστικά το παίρνω χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις ένα ποσό από 150 δολάρια ή 150 ευρώ αντίστοιχα και πάνω και να αφήσεις αυτά τα χρήματα να αυξάνουν την αξία τους αντί να τη χάνουν. Φυσικά, κάτι που κάνω εγώ και σου συστήνω να το κάνεις και εσύ είναι να βάζεις κάθε μήνα ένα ποσό σε αυτό το λογαριασμό. Ιδανικά, το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ένα σταθερό ποσοστό του εισοδήματός σου. Προσοχή, όχι ποσό, ποσοστό. Φυσικά, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις με βάση τα οικονομικά σου. Εγώ, για παράδειγμα, αποταμιεύω σταθερά ένα 20% του μηνιαίου εισοδήματός μου και φυσικά ό,τι απροσδόκητα έσοδα ή κέρδη έχω. Αυτά, που είναι συνήθως μεγαλύτερα ποσά που έρχονται μαζεμένα, τα βάζω στην άλλη επιλογή που προσφέρει Freedom 24, που είναι η μακροπρόθεσμη τοποθέτηση με το νέο πρόγραμμα αποταμίευσής της. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει έως και 8,76% ετησίως σε δολάρια και έως 6,42% ετησίως σε ευρώ. Για το συγκεκριμένο αποταμιευτικό πλάνο, μπορείς να ξεκινήσεις από τα 1000 δολάρια ή αντίστοιχα από τα 1000 ευρώ. Επομένως, η Freedom 24 παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η οποία μας επιτρέπει τόσο να επενδύουμε εύκολα σε μετοχές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, ενώ παράλληλα μας προσφέρει και άλλες επιλογές, όπως είναι και η αποταμιευτική της λογαριασμή. Είτε είσαι έμπειρος επενδυτής, είτε μόλις τώρα ξεκινάς το ταξίδι σου στον κόσμο των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων, η Freedom 24 προσφέρει τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Τα πλεονεκτήματα όμως που προσφέρει η Freedom 24 δεν σταματούν εδώ. Χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που έχουμε στην περιγραφή, μπορείς να κάνεις δωρεάν εγγραφή και να κερδίσεις ένα bonus, μια δωρεάν μετοχή. Γι' αυτό πήγαινε γρήγορα στο link που έχουμε στην περιγραφή και κάνε τώρα την εγγραφή σου στη Freedom 24. Είμαι ο Χάρης Αθανασίου και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα βίντεο από το Business Review Greece. Σε αυτό το σημείο να πω πως δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος. Το παρόν βίντεο έχει καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό σκοπό και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Πριν επενδύσεις, πρέπει να κάνεις πάντα τη δική σου έρευνα ή να επικοινωνήσεις με κάποιον πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων. Αν έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες σε αυτό το βίντεο και λογικά για να είσαι εδώ σου άρεσε. Οπότε κάνε ένα like και αν θες να δεις περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό, κάνε ένα subscribe και βάλε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Τέλος, σε περίπτωση που θέλεις να γραφτείς και εσύ στη Freedom 24, χρησιμοποίησε το σύνδεσμο που έχουμε κάτω στην περιγραφή του βίντεο για να κάνεις δωρεάν εγγραφή, να κερδίσεις το bonus, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξεις και το κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά!